Ακούγομαι. Όχι. Χρήστο. Ακούγομαι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω σε αυτόν τον κύκλο ΕΛΑΚ με τίτλο «Αξιοποίηση της πλατφόρμας Android στην εκπαίδευση». Λέγομαι Γιάννης Βογιατζής. Είμαι εδώ πέρα στο ΤΕΙ Αθήνας με πληροφορικής. Καταρχήν, να απολογηθώ για την μεταβολή, μετατόπιση προγράμματος προς τα πίσω, υπήρξαν κάποιες δυσκολίες. Να ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε όλοι εδώ κοντά μας, και αυτούς που είναι στην αίθουσα και τους απομακρυσμένους που σε λίγο θα μας μιλήσουν. Να συστηθούμε καταρχήν. Εγώ είπα το όνομά μου. Υπάρχει μια ομάδα, όπως ξέρετε και από προηγούμενους κύκλους, κάποιοι από μέντορες, τον οποίον ο σκοπός είναι να μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να φτιαχτεί στο τέλος μια εφαρμογή από όλους εσάς, προκειμένου να φανεί ότι έχει γίνει κάποιο σημαντικό έργο. Θα καλέσω, πριν παρουσιαστεί ο καθένας από τους καταρτιζόμενους, τους μέντορες, ή να παρουσιάσω εγώ, τι προτιμάτε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον κύριο, απλά ελάτε εδώ πέρα να φαίνονται και στην κάμερα. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Μελετίου, ο οποίος είναι απόφοιτος μας πληροφορικής στο ΤΕΙ Αθήνας. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κύριε Μελετίου. Πολύ ωραία. Είναι ο κύριος Τάσος Τσολακίδης, απόφοιτος πληροφορικής, διδάκτορ από το Πανεπιστήμιο της Λιμός. Ο κύριος Χαρίδημος Χαϊντούτης, απόφοιτος του ΣΕΜΦΕ, το Πολυτεχνείο, τα λέω καλά, και τώρα φοιτητής στο μεταπτυχιακό της πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Ο κύριος Στάθης Κοκολάκης είναι απόφοιτος πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας, και ο κύριος Αχιλλέας Πιπινέλης, ο οποίος είναι και ο γκουρού στο θέμα του GitHub, Git κλπ, όπως συνήθως λέμε. Αχιλλέα, η ιδιότητα είναι MEP, έτσι. Πολύ ωραία, θαύμα. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα. Φυσικά, στα πλήκτρα πίσω υπάρχει ο κύριος Χρήστος Κότσαρης, ο οποίος βοηθάει στο να επικοινωνούμε με τους απομακρυσμένους, αλλά και να μπαίνει αυτό το πράγμα όλο σε ένα streaming για να μπορούμε να το βλέπουμε αργότερα. Και η ομάδα συμπληρώνεται από την κυρία Πέγγι Καραβίτη, με την οποία έχετε έρθει όλοι σε επαφή, που φτιάχνει και οργανώνει αυτό το σύστημα για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Προφανώς δεν υπάρχει κάποια απορία πάνω σε όλη την παρουσίαση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι κάθε ένας από εσάς να πάρει το λόγο για ένα λεπτό, ίσως ενάμιση, να παρουσιάσει τον εαυτό του, όνομα επώνυμο, περίπου που τι κάνει, αν δουλεύει, αν τι έχει τελειώσει κλπ, για να έχουμε μια αίσθηση, να καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι που βρισκόμαστε, και όταν θα έρθει να φτιαχτούν οι ομάδες με το καλό, να μπορούν να γίνουν έτσι λίγο πιο καλές οι ζυμώσεις. Οπότε πάμε προς τα πίσω εμείς, και το λόγο να τον πάρουν οι άνθρωποι από εδώ. Πάτε με μικρόφωνο. Έχετε μπροστά σας, για όσους δεν έχουν την εμπειρία, μικρόφωνα. Πατάμε κουμπί, μιλάμε. Θα πάμε κάπως έτσι και μετά να γυρίσουμε προς τα εκεί. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τώρα ακούγομαι. Έχει πατήσει, ναι. Ναι. Εντάξει, πολύ ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Νάτσης Κωνσταντίνος. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε μια τέτοια οργανωμένη ομάδα σχετικά με την εκμάθηση Android λογισμικού. Αυτή τη στιγμή είμαι στο τμήμα ηλεκτρονικής, στο ΤΕΙ Αθήνας. Δεν μου μένει πολύ για πτυχίο. Εργάζομαι σαν τεχνικός δικτύου και εξυπηρέτηση πελατών στην Ελλάς Online, και ασχολούμαι λίγο πολύ με το προγραμματισμό γύρω στους 8 με 9 μήνες τώρα, φτιάχνοντας μερικά Chrome extension, βασικά με JavaScript, HTML, CSS, και πολύ λίγο περί Android. Γι' αυτό το λόγο και ήθελα να συμμετάσχω εδώ πέρα, για να εξελιχθώ πάνω στο τομέα και της Java και γενικότερα στα applications.
Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Πολίτης Φίλιππος. Είμαι και εγώ εδώ στο ΤΕΙ Αθήνας ηλεκτρονικός μηχανικός φοιτητής, προπτυχιακός. Είναι η δεύτερη μου φορά σε σεμινάρια της MyLAC. Ήμουνα στο προηγούμενο για την πλατφόρμα του EDEX που κάναμε διάφορα. Και επειδή με ενδιαφέρει γενικά ο προγραμματισμός και το Android καλός ή κακός είναι κατά πολύ μέσα στη ζωή μας, ήθελα να δω και περί τίνος πρόκειται και να αναπτύξω κάτι πάνω σε αυτή την πλατφόρμα, ας πούμε. Καλησπέρα, λέγομαι Αλεβίζος Σταύρος, είμαι φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών ΤΕΙ Αθήνας. Επειδή ντρέπομαι να πω πολλά, θα πω μόνο ότι ασχολούμαι με προγραμματισμό, έχω βασικές γνώσεις σε C++ και Python και ασχολούμαι επίσης και λίγο με web design, με HTML, CSS και Joomla και σχετικά. Τώρα εντάξει, ντρέπομαι, από ο επόμενος. Α, εγώ δεν θα ήθελα να πω κάτι. Όχι, δυστυχώς, τίποτα. Ορίστε, Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, χάρηκα. Καλησπέρα και από μένα, ονομάζομαι Καρόπουλος Γιάννης, Καρόπουλος Γιάννης. Σπουδάζω στο ΤΕΙ Αθήνας μηχανικός της ενεργειακής τεχνολογίας. Κάνω αυτή τη στιγμή πρακτική στο Ταμείο Παρακατευθυντικών και Δανείων. Τώρα από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσω να κάνω και πτυχιακή. Και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε σεμινάριο της ΕΛΑΚ. Θέλω να μάθω πάνω στο Android και σε διάφορα άλλα θέματα που κάνετε εσείς εδώ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, εγώ λέγομαι Βασιλείου Γιώργος. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι σε ένα τέτοιο σεμινάριο. Το προηγούμενο ήταν πάρα πολύ ωραίο, είχε να κάνει με Arduino και Internet of Things. Γενικότερα ασχολούμαι με προγραμματισμό, web development, web design, σε όλο το κομμάτι back-end, front-end. Και απλά ψάχνω μια αφορμή να ασχοληθώ με το Android, που είναι ένας τεράστιος κόσμος, και ελπίζω να πάρω κάποιες βασικές ευαρχές. Αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Σκαπέρδας Ιωάννης και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και είμαι και στο μεταπτυχιακό, όπως ξέρει και ο κ. Λογιατζής. Και πιστεύω ότι αυτό το σεμινάριο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μάθω παραπάνω πράγματα για το Android και γενικότερα Java προγραμματισμό. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ λέγομαι Κατσιώτης Ευάγγελος. Είμαι απόφοιτος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων. Αυτή τη στιγμή συμμετέχω στο μεταπτυχιακό της Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Ασχολούμαι με κατασκευή ιστοσελίδων εδώ και ένα χρόνο περίπου. Έκανα την πρώτη γνωριμία με το περιβάλλον του Android σε αυτό το εξάμηνο του μεταπτυχιακού και φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και το λόγο ήρθα να συνεχίσω. Να σας ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα, εγώ ονομάζομαι Κουτσαβλή Έφη, είμαι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή είμαι στο μεταπτυχιακό στο Τμήμα Πληροφορικής και είναι η πρώτη φορά που παρακολουθώ ένα τέτοιο σεμινάριο. Απλά για να εμβαθύνουμε, είναι μια καλή ευκαιρία να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο Android. Ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Ναι. Επί τη γραμμή. Γεια σας και από μένα, λέγομαι Πασχαλίδου Κατερίνα. Έχω τελειώσει πληροφορική στα ΤΕΙ της Λάρισας. Αυτή τη στιγμή τελειώνω το μεταπτυχιακό στα ΤΕΙ της Αθήνας και δουλεύω στην Nokia System Verificator και Technical Support. Και είναι μια καλή ευκαιρία να μάθουμε και λίγο Android εδώ πέρα. Καλησπέρα, ονομάζομαι Σωτήρας Χάρης. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Τώρα έχω κατάθεση και τα χαρτιά για το μεταπτυχιακό μου και περιμένω. Ευχαριστώ. Είναι πρώτη φορά που έρχομαι σε αυτό το σεμινάριο και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ενδιαφέρον αντικείμενο που τουλάχιστον στα μαθήματα που παρακολουθούσα εγώ στο δικό μου πρόγραμμα σπουδών δεν υπήρχε. Οπότε νομίζω είναι μεγάλη ευκαιρία. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μπουστάνης Γιώργος. Είμαι φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής της Αθήνας.
Και ήρθα πρώτη φορά και εγώ σε μια συνάντηση του ΕΛΑΚ και το θεώρησα μια καλή ευκαιρία να μάθω και εγώ κάποια πράγματα για το Android. Αυτά. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Γεωργιάδης Γιάννης. Είμαι και εγώ φοιτητής στο τρίτο έτος στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι το δεύτερο, ας πούμε, σεμινάριο που κάνουμε το ΕΛΑΚ. Το πρώτο ήταν στη Python και ανοιχτά δεδομένα. Και ο σκοπός μου είναι να δω τι γίνεται με το Android και να αποφασίσω άμα αξίζει να το συνεχίσουμε ή όχι. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ξυλογιαννόπουλος Νικηφόρος. Είμαι και εγώ στο τρίτο έτος της πληροφορικής του Αθήνας. Και εγώ ήρθα από περιέργεια εδώ. Να δω Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γεωργιάδης Θέμης. Είμαι στο τρίτο έτος στην πληροφορική εδώ στο ΤΕΙ Αθήνας. Πρώτη φορά που συμμετάσχω σε σεμινάριο τέτοιου είδους, επειδή με ενδιαφέρει πολύ, όπως το είδα, το project καθόλου. Δεν έχω εργασιακή εμπειρία πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζω, αλλά ασχολούμαι γενικά με προγραμματισμό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γεια σας, ονομάζομαι Τσίκο Ιούλιος. Είμαι φοιτητής στο Τμήμα Πληροφορικής στο ΤΕΙ Αθήνας. Βασικές γνώσεις έχω από προγραμματισμό μόνο και ασχολούμαι όσο μπορώ και γι' αυτό ήρθα και εδώ να μάθω περαιτέρω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι και εγώ φοιτητής πληροφορικής εδώ στο ΤΕΙ Αθήνας. Είμαι στα τελευταία για να πάρω το πτυχίο πρώτο Θεός. Μόνο πτυχιακή μου έχει μείνει. Αυτό, θα ήθελα να μάθω λίγο πράγματα εδώ για το Android. Και αν μπορώ να βοηθήσω στο όλο το έργο. Θα μας μιλήσει η κυρία Καραβίτη για κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με το σεμινάριο. Καλησπέρα και από μένα για άλλη μια φορά. Θα δούμε λίγο κάποια πράγματα για την πύλη των μονάδων αριστείας. Μια πρώτη επαφή ούτως ή άλλως την είχατε, γιατί χρειάστηκε να κάνετε την εγγραφή σας, την αίτησή σας για να έρθετε σε αυτό το σεμινάριο. Σε αυτή την παρουσίαση δεν θα δείξουμε τώρα την κάθε λεπτομέρεια της πύλης, ούτως ή άλλως είναι ένα online εργαλείο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μπείτε να δείτε εσείς το δικό σας χρόνο. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι κάποιες βασικές δυνατότητες που πρέπει να τις προσέξουμε και να τις έχουμε υπόψη μας, για να διευκολυνθούμε στη χρήση για τους σκοπούς του κύκλου εκπαίδευσης. Επομένως, θα δούμε κάποια βασικά θέματα για την πρόσβαση και πλοήγηση στην πύλη. Θα δούμε πώς κάνουμε εγγραφή και σύνδεση στην πύλη όσοι είναι καινούργοι και δεν έχουν ήδη κάνει τη διαδικασία, πώς θα γραφτούμε στη θεματική περιοχή, στη μονάδα αριστείας που είναι απαραίτητο να γραφτούμε και φυσικά μετά στην υπηρεσία τηλεκπαίδευσης, πώς θα γραφτούμε στο μάθημα που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τις ανάγκες αυτού του κύκλου. Το URL της σελίδας είναι emma.elac.gr, αυτό είναι ήδη κάτι γνωστό. Αν πάμε στις θεματικές περιοχές, η θεματική περιοχή της μονάδας μας είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο ακριβώς δίπλα μενού, που είναι όλες οι μονάδες αριστείας, μπορούμε να πλοηγηθούμε και να δούμε την μονάδα αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας, που εδώ πρέπει να πούμε ότι επειδή γενικά η πύλη είναι λίγο χαοτικά οργανωμένη, για παράδειγμα, οι ανακοινώσεις όλες βγαίνουν σαν εκδηλώσεις, είμαστε πολλές μονάδες μαζί σε ένα κεντρικό σημείο, με αποτέλεσμα σήμερα βάζουμε εμείς κάποια ανακοίνωση. Μπορεί να μπουν και από τις υπόλοιπες 8 μονάδες και να βάλουν και να χαθεί ανακοίνωση, να μην τη βρίσκουμε. Τα πιο σημαντικά εμείς που αφορούν στο ποιες είναι οι αρχικές σελίδες π.χ. των κύκλων, στη σελίδα της μονάδας του ΤΕΙ έχουμε φτιάξει, αν σκρολάρουμε λίγο κάτω, τα νέα της μονάδας μας, και πάντα πάνω-πάνω με πιο επικαιροποιημένες ημερομηνίες είναι τα πιο ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, αν μπείτε σήμερα στη σελίδα, θα δείτε ότι πρώτο νέο είναι η σελίδα, η κεντρική σελίδα αυτού εδώ του σεμιναρίου. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, αν
αντί να ψάχνετε στις εκδηλώσεις, παλιές εκδηλώσεις, για να βρείτε αυτή τη σελίδα, γιατί δημιουργήθηκε χτες, οπότε σε μία εβδομάδα θα είναι παροχημένο νέο, μπορείτε να πάτε απευθείας στη σελίδα ΤΕΗ και να προχωρήσετε έτσι πιο γρήγορα. Άλλο ένα μενού έτσι αρκετά χρήσιμο είναι η βιβλιοθήκη, στην οποία ανεβαίνουν βίντεο, αρχεία, βάζουν από όλες τις μονάδες, όχι μόνο από τη δική μας, πληροφορίες για διάφορα λογισμικά και τα γνωρίσματά τους. Μπορείτε να δείτε προφίλ άλλων εθελοντών και αργότερα σήμερα, κάτι που δεν έχουμε κάνει σε παλιότερους κύκλους, θα δούμε πώς δημιουργούμε το προφίλ μας σε αυτή τη μονάδα, στην πύλη. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει εμείς σαν μονάδα ανεξάρτητα στο YouTube κανάλι. Αυτή εδώ είναι η σύνδεση που άμα την πατήσουμε. Μπορούμε να πάμε και εδώ πέρα μπαίνουν όλα τα βίντεο από όλες τις προηγούμενες δράσεις της μονάδας. Είναι συγκεντρωμένα σε αυτό, είναι και οργανωμένα σε playlist και οποιαδήποτε στιγμή θέλετε μπορείτε να πάτε και να δείτε. Το encoding τώρα κάποιο θέμα έχει, Explorer είναι αυτός, θα πούνε τώρα όλοι με ένα στόμα μια φωνή. Τα μηχανήματα σε αυτή την αίθουσα, γιατί έχει τεθεί το θέμα και άλλη φορά, το γιατί εφόσον είμαστε μία μονάδα αριστείας ΕΛΑΚ, γιατί έχουν και Windows, γιατί έχουν και Office πάνω τα μηχανήματα. Η αίθουσα αυτή είναι μια αίθουσα του ΤΕΗ πολλαπλών χρήσεων. Δεν χρησιμοποιείται μόνο από τη μονάδα. Οπότε χρησιμοποιούμε υπάρχον εξοπλισμό όπου χρειαστεί και για τις ανάγκες αυτού του σεμιναρίου. Ήρθε εξοπλισμός και από άλλους χώρους για να υποστηρίξει το Android. Οπότε γι' αυτό θα δείτε ότι δεν είναι όλα συμβατά με το ΕΛΑΚ και το ανοιχτό λογισμικό στα συστήματα που υπάρχουν. Είναι γιατί δεν είναι καθαρά ιδιοκτησία της μονάδας αριστείας ΕΛΑΚ, είναι γενικότερη ιδιοκτησία του ΤΕΗ που χρησιμοποιούνται επικοινωνιακά. Τις εκδηλώσεις, γιατί σαν εκδήλωση αναρτάτε οτιδήποτε, όπως π.χ. η κεντρική σελίδα του σεμιναρίου, θα τις βρίσκουμε από το μενού νέα και μπορούμε επίσης σε αυτό να βρούμε και ζωντανές μεταδόσεις. Τα μαθήματα μεταδίδονται και σε live streaming και θα είναι διαθέσιμα μετά από κάποιο διάστημα, και εδώ πρέπει να πω ότι ενώ η επιθυμία μας θα ήταν να είναι πολύ σύντομο αυτό το διάστημα, τα βίντεο θέλουν αρκετή επεξεργασία και είναι χρονοβόρα, οπότε τα βίντεο δεν ανεβαίνουν σε τόσο real time όσο θα θέλαμε πάνω των εκάστοτε μαθημάτων. Το επόμενο μενού δεξιά από τα νέα είναι τα εργαλεία από όπου μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην υπηρεσία της τηλεκπαίδευσης. Η σελίδα του σεμιναρίου που έχει δημιουργηθεί. Σας είχα στείλει και το link με email για όσους δεν ξέρανε πώς να βρεθούν στους χώρους του ΤΕΗ. Μπορεί να είναι προσβάσιμο, όπως είπαμε, από το νέα εκδηλώσεις, ψάχνοντας μέσα σε όλα τα νέα, παλιά και καινούρια, ή από τη μονάδα της, τη σελίδα της μονάδας μας που έχουμε δημιουργήσει. Τώρα, για να γίνει η εγγραφή, όσοι δεν την έχουν κάνει και θα ήθελα να παρακαλέσω μέχρι την επόμενη Δευτέρα, εντάξει, μπούμε τώρα από σήμερα ή αύριο, να έχετε ολοκληρώσει αυτές τις διαδικασίες. Στο μενού πάνω δεξιά πατάμε το εγγραφή, βγαίνει μια πολύ απλή φόρμα που συμπληρώνουμε τα στοιχεία. Μετά, αφού τη συμπληρώσουμε, μας δίνει μια οθόνη επιβεβαίωσης, πατάμε σε μια από τις συνδέσεις για να συνδεθούμε. Και με τη σύνδεση, αυτό που θα ήθελα να προσέξουμε είναι ότι μας ζητάει, αφού πατήσουμε σύνδεση, να επιλέξουμε server provider. Παρότι βγάζει μια τεράστια λίστα, πάντα μα πάντα, για να δουλέψει η σύνδεσή μας και να προχωρήσουμε, είναι ένα λάθος που το κάναμε όλοι στην αρχή, γιατί π.χ. για μας εδώ το προφανές ήταν να πάμε και να ψάξουμε το ΤΕΙ Αθήνας. Έπρεπε όμως, δουλεύει μόνο με το emaelac.gr, οπότε πάντα πρέπει να θυμόμαστε να επιλέγουμε αυτόν τον provider. Ενδέχεται να μας βγάλει κάποιες προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οποίες είναι πολύ ασφαλές να τις παρακάμψουμε και να πάμε παρακάτω. Και εδώ πέρα στην οθόνη της σύνδεσης, παρότι λέει ότι μπορώ να κάνω σύνδεση είτε με το email είτε με το όνομα χρήστη, μη δοκιμάσετε να κάνετε σύνδεση με το email. Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη, βάλτε το όνομα χρήστη και θα προχωρήσει η σύνδεση, γιατί με το email δεν δουλεύει πάντα.
αφού έχουμε κάνει τη σύνδεσή μας, πλέον εκεί που πριν έλεγε την εγγραφή, εμφανίζει το όνομά μας και από κάτω έχει ένα βελάκι που βγάζει διάφορα μενού για το προφίλ μου, για καταχωρήσεις και φυσικά για αποσύνδεση. Προκειμένου να γραφτούμε στη θεματική περιοχή του εκπαιδευτικού λογισμικού, πρέπει να πάμε στις θεματικές περιοχές εκπαιδευτικό λογισμικό και να πατήσουμε το κουμπάκι που βγάζει πάνω-πάνω «Γίνεται μέλος». Αυτή η διαδικασία είναι αυτόματη, μόλις πατήσετε το «Γίνεται μέλος» εγγράφεστε αυτόματα. Η επόμενη διαδικασία που αφορά την εγγραφή σας στη μονάδα αριστείας αποτελεί, είναι διαδικασία με επιβεβαίωση, οπότε εσείς πρέπει να πάτε στη σελίδα του ΕΑθήνας, εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι. Εδώ πάνω θα σας βγάλει ένα κουμπάκι που θα λέει «Συμμετοχή στη μονάδα αριστείας». Εμείς θα λάβουμε μία ειδοποίηση γι' αυτό. Δυστυχώς δεν ειδοποιούμαστε αυτόματα με email, οπότε η ειδοποίηση που λαμβάνουμε είναι να μπούμε σαν διαχειριστές μέσα και να πάμε να ψάξουμε το μενού. Εντάξει. Οπότε αφού το κάνουμε αυτό, θα δώσουμε τις εγκρίσεις και θα είσαστε μέλη της ομάδας, της μονάδας μας. Και από τη στιγμή που θα γίνετε μέλη της μονάδας, κάτω από το όνομά σας πάνω δεξιά, εφόσον είστε συνδεδεμένοι, εμφανίζεται και η σύνδεση για την υπηρεσία τηλεκπαίδευσης, η οποία βέβαια είναι διαθέσιμη και από τα εργαλεία ούτως ή άλλως. Τώρα, όσον αφορά την υπηρεσία τηλεκπαίδευσης, όπως είπα πριν, εφόσον έχουμε γραφτεί στο βελάκι στο όνομά μας, επιλέγουμε για να μεταβούμε στην υπηρεσία τηλεκπαίδευσης. Συνδεόμαστε πατώντας το είσοδος, ενδέχεται πάνω, παρότι έχουμε κάνει ήδη login στην πύλη, δεν το παίρνει αυτόματα, δεν μας αντιλαμβάνεται αυτόματα ως εγγεγραμμένους, οπότε πρέπει να ξανακάνουμε είσοδο ή μπορεί εδώ να δείχνει και επισκέπτης και να πρέπει να κάνουμε πρώτα έξοδο από τον επισκέπτη για να κάνουμε μετά είσοδο. Εντάξει, σας λέω τώρα κάποια πράγματα που τα έχουν αντιμετωπίσει και ειδικά οι πρώτοι που ήρθαν, ψαχνόμασταν όλοι μαζί να δούμε τι γίνεται. Και στην επόμενη οθόνη, αφού πατήσουμε είσοδος, ενώ εμφανίζει τώρα το βελάκι, την viewer μας τα κρύβει λίγο, ενώ έχει μία φόρμα, δεν πάμε στη φόρμα να συμπληρώσουμε, που για μένα στον απλό χρήστη είναι το πιο, η πρώτη κίνηση που θα πάει να κάνει, πατάμε το κουμπάκι Unique ID για να πάμε παρακάτω. Εφόσον γίνει και αυτό το βήμα, αναζητούμε, σκρολάρουμε κάτω στη λίστα των μαθημάτων που θα μας βγάλει, για να βρούμε το μάθημα που μας ενδιαφέρει, που σε αυτήν την περίπτωση είναι το αξιοποίηση της πλατφόρμας Android στην εκπαίδευση. Πατάμε πάνω σε αυτό. Στο δεξί μενού και στο διαχείριση ψάχνουμε το εγγραφή στο μάθημα. Μόλις το πατήσουμε θα μας βγάλει το Enroll. Πατάμε Enroll και έχουμε γραφτεί στο μάθημα. Τώρα, επειδή πάλι αν ξανασυνδεθούμε έχουμε να το ψάχνουμε, ο πιο εύκολος τρόπος για να πάμε στο μάθημα είναι πάνω από ένα μενού My Courses που έχει. Θα μπούμε μετά να δούμε και live την υπηρεσία τηλεκπαίδευση, που θα είναι πιο εύκολο να τα δούμε. Οπότε εδώ πέρα παντώντας μου βγάζει λίστα με όλα τα μαθήματα στα οποία έχω γίνει enroll και είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να πάω στο συγκεκριμένο μάθημα που με ενδιαφέρει. Τώρα το καινούριο που θα πούμε, που δεν το έχουν ξανακούσει ούτε αυτοί που έχει τύχει να παρακολουθήσουν άλλες δράσεις στο παρελθόν, είναι πλέον διαθέσιμο στην πύλη το προφίλ εθελοντή επαγγελματία. Ο στόχος του ΕΛΑΚ κεντρικά είναι να δημιουργηθεί μια βάση με στοιχεία είτε εθελοντών αλλά και επαγγελματιών, προγραμματιστών ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα, με στόχο αφενός να ενισχυθεί η κοινότητα ΕΛΑΚ, αλλά αφετέρου να ωφεληθούν και οι ίδιοι οι οποίοι θα συμμετέχουν, καθώς θα είναι εύκολα εντοπίσιμοι από κάποιον που ψάχνει, κάποιον προγραμματιστή στον χώρο του ΕΛΑΚ, και μπορεί ο καθένας, ανάλογα με το πόσο χρόνο θα αφιερώσει να χτίσει αυτό το προφίλ, να προβάλλει τις ατομικές δεξιότητές του. Ακολουθούμε την πορεία ενέργειες προσθήκη προφίλ και βγάζει μία φόρμα, μία αρκετά τυπική φόρμα θα έλεγα αυτού του είδους. Μπορούμε να βάλουμε φωτογραφία, δίνουμε ονοματεπώνυμα, στοιχεία επικοινωνίας, δίνουμε στοιχεία μας σε social media. Το κομμάτι που αφορά την προβολή μας ως προγραμματιστές είναι σε αυτές τις παροχόμενες υπηρεσίες, που μπορούμε να δηλώσουμε τι πακέτα λογισμικού έχουμε χρησιμοποιήσει, τι υπηρεσία προσφέρουμε, το είδος της υπηρεσίας, αν θέλουμε να προσφέρουμε σαν εθελοντές, είτε με κάποιο κόστος κ.ο.κ.
Τώρα εδώ, αφού κάνετε τη διαδικασία, δεν θα δείτε αμέσως το προφίλ και είναι μία έγκριση. Έχει και εδώ διαδικασία έγκριση, η οποία δεν γίνεται από εμάς, γίνεται ακόμη πιο κεντρικά. Για να γραφτείτε στη μονάδα, την έγκριση τη δίνουμε εμείς. Για την έγκριση του προφίλ δίνεται κεντρικά από την ΕΛΑΚ. Συνήθως δεν καθυστερούν να δώσουν τις εγκρίσεις. Δηλαδή, αν το κάνεις σήμερα, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο το πολύ θα το δείτε το προφίλ. Έχουν πάρα πολύ καλή ανταπόκριση. Η πύλη είναι δύσχρηστη. Ο κόσμος πίσω από αυτά είναι πολύ συνεργάσιμος. Και πάμε να ρίξουμε μία ματιά λίγο στο χώρο του μαθήματος στην υπηρεσία. Λοιπόν, είναι οργανωμένο. Εδώ είναι η υπηρεσία εκπαίδευσης. Επειδή δεν είχα κάνει login όταν το άνοιξα, με εμφανίζει σαν επισκέπτη και πρέπει να κάνω έξοδο και μετά είσοδο αν θέλω να μπω κανονικά. Αλλά και σαν επισκέπτης μπορώ να δω το υλικό που υπάρχει. Το έχουμε αφήσει ανοιχτό γιατί αυτή είναι και η λογική του ΕΛΑΚ. Απλά σαν κάνοντας τη σύνδεση έχω και περισσότερες δυνατότητες ενέργειας, ειδικά άμα δεν ξέρω πώς θα το οργανώσουν οι εκπαιδευτές, αν μπουν online ερωτήσεις, αυτοαξιολόγηση και αυτά. Όταν είσαι εγγεγραμμένος έχεις περισσότερα δυνατότητες να τα χρησιμοποιήσεις όλα αυτά. Εντάξει, ανά ημέρα μαθήματος, εδώ για παράδειγμα για τη σημερινή ημέρα έχουν μπει αυτές οι οδηγίες που συζητάμε τώρα, έχει μπει μια παρουσίαση που αφορά στις υποχρεώσεις μας. Έχει μπει το υλικό που έχουν ετοιμάσει οι μέντορες σχετικά με τις οδηγίες εγκατάστασης του Android Studio στα μηχανήματά σας. Γενικά προπαρασκευαστικές οδηγίες. Έχουν μπει βοηθητικοί σύνδεσμοι για το GitHub που θα είναι ένα εργαλείο που θα σας το αναλύσει ο Αχιλλέας ο Πιπινέλης πολύ διεξοδικά προκειμένου να εξοικειωθείτε, αλλά έχουμε δώσει και κάποιες συνδέσεις ώστε όποιος θέλει και στο δικό του χρόνο να δει κάποια πράγματα. Και μετά, ανά μάθημα, θα χτίζεται το υλικό που αφορά το μάθημα. Προς το παρόν έχουμε τις ημερομηνίες των μαθημάτων και τη στόχευση του κάθε μαθήματος. Και εδώ πέρα λοιπόν θα βρίσκεται ανά πάσα στιγμή, αν κάποια από τις παρουσιάσεις που έχετε δει θέλετε, μέσα στην αίθουσα θέλετε να τη μελετήσετε, να δείτε κάτι άλλο ή ενδεχομένως και κάποιους συνδέσμους που μπορεί να βοηθήσουν το αντικείμενο κάποιοι, κάθε ενότητας μαθήματος, θα βρίσκονται όλα αναρτημένα εδώ πέρα. Όπως επίσης και στο GitHub τα πει ο Αχιλλέας. Και το άλλο που έχουμε κάνει είναι στη δεξιά μεριά έχουμε βάλει χρήσιμα πεδία όπως link για την περιοχή GitHub του μαθήματος. Σύμφωνα με τον Αχιλλέα και όχι μόνο, αυτό είναι το πιο χρήσιμο κομμάτι αυτής της σελίδας. Και έχουμε βάλει πάλι και το link στο κανάλι του YouTube. Αυτά όσον αφορά τα εργαλεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Βέβαια, με μικρόφωνο. Θα το δούμε και στην επόμενη παρουσίαση. Τα μαθήματα είναι 6.30-8.30. Από εκεί και πέρα αυτή είναι η κανονική διάρκεια. Εάν χρειαστεί επιπλέον χρόνος για εξάσκηση, για τα workshop που θα ξεκινάνε, τα μαθήματα θα ξεκινάμε ένα θεωρητικό κομμάτι και θα συνεχίζονται με πρακτική εξάσκηση workshop. Εάν απαιτείται επιπλέον χρόνος, έχουμε εξασφαλισμένη την αίθουσα για 2 επιπλέον ώρες. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι κάθε φορά θα καθόμαστε εδώ 4 ώρες. Εμείς λέμε μέχρι πότε είναι εξασφαλισμένη η αίθουσα. Εντάξει, οπότε τα μαθήματα είναι 6.30-8.30 και πλάς εάν χρειαστεί παραπάνω χρόνος για την πρακτική μας εξάσκηση. Και πρόλαβες ένα κομμάτι από την επόμενη παρουσίαση που έχει να κάνει τις υποχρεώσεις σε αυτό το σεμινάριο. Οι πιο παλιοί γνωρίζουν, το έχουν δει ήδη, οι πιο καινούργοι θέλουν να σας πούμε ότι αυτό το σεμινάριο δεν είναι ένα θεωρητικό σεμινάριο όπως ενδεχομένως είναι πολλά σεμινάρια που γίνονται ειδικά σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σεμινάρια γίνεται έχοντας ως στόχο μέσα σε αυτό το διάστημα αυτών των 2-2,5 περίπου μηνών που θα είμαστε μαζί, με το διάλειμμα του Αυγούστου βέβαια, να καταλήξουμε στο να κάνουμε μια συνεισφορά, να αναπτύξουμε ένα έργο συνεισφορά, να συνεισφέρουμε στην κοινότητα του ΕΛΑΚ. Δεν είναι ένα θεωρητικό σεμινάριο λοιπόν, δεν θα ακούσετε απλά 2 ώρες θεωρίας και θα φύγετε. Θα ξεκινάει με θεωρία, το είπαμε και πριν, και θα συνεχίζει με καθαρά πρακτική εξάσκηση και θα κληθείτε να συνεισφέρετε. Είχαμε 43 υποψηφιότητες,
επιλέχθηκαν 30 άτομα, 24 για διαζώσεις παρακολούθηση, υπόλοιποι εκτός Αττικής. Τώρα εδώ να πω κάτι, αυτό που προβλέπεται για την απομακρυσμένη παρακολούθηση είναι αυτοί που μένουν εκτός Αττικής, γιατί είναι λίγο πιο δύσκολο το απομακρυσμένο, κακά τα ψέματα, δημιουργεί πιο πολύ δυσκολία και σε αυτούς που παρακολουθούν και σε αυτούς που υποστηρίζουν. Επειδή κάποιοι στείλατε ερωτήσεις, υπήρξε και αλλαγή στο πρόγραμμα λόγω κάποιων δυσκολιών που προέκυψαν και είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Υπήρξε και μια πολύ αργή ενημέρωση για τη σημερινή συνάντηση και δεν ξέρω αν είναι εδώ συμμετέχοντας που είπε ότι είχε βγάλει εισιτήρια και θα έπρεπε να τα αλλάξει για να έρθει. Θέλω και πάλι να ζητήσω συγγνώμη. Μόλις κλείσαν όλες οι λεπτομέρειες, στείλαμε την ενημέρωση. Απλά υπήρχαν κάποιες εκκρεμότητες που δεν μπορούσαμε να σας πούμε ελάτε αν δεν είχαν κλείσει πρώτα αυτές. Λόγω της αλλαγής που έγινε στο πρόγραμμα, φύγαν κάποια μαθήματα από το αρχικό πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί όταν εσείς υποβάλατε την αίτησή σας. Γι' αυτό, όταν μόνο παιδιά όμως, όταν είναι πραγματικά λόγος που δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, θα μπορούμε και αυτοί που είμαστε εδώ στην Αττική, εάν κάποιες μέρες θα πρέπει να λείψουμε, γιατί είχαμε προγραμματίσει να λείψουμε με βάση το πλάνο το αρχικό, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω του συνεργατικού εργαλείου, έτσι. Θα ήθελα όμως να ενημερώνετε εκ των προτέρων με email στο mail address tekelak2@teiath.gr. Θα το γράψουμε μετά στα notebook να το βλέπουμε καθαρά και θα σας το προωθήσω κιόλας. Να ενημερώνετε εκ των προτέρων ώστε ο Χρήστος που συντονίζει την ομάδα των απομακρυσμένων να ξέρει ότι θα συνδεθείτε απομακρυσμένα και να σας δώσει το πράσινο φως για να γίνει η σύνδεση και τις οδηγίες που χρειάζονται. Εντάξει, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε το θέμα ότι σας βγάλαμε εμείς εκτός προγράμματος λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε. Τώρα πως έχει διαρθρωθεί, έχουμε το σεμινάριο που είναι αυτά τα 6 μαθήματα, 2 ώρα μαθήματα πλάς όσο μας χρειαστεί παραπάνω, σε 3 ουσιαστικά εβδομάδες, από τις 6.30 ως 8.30. Εντάξει, σήμερα είναι η συνάντηση γνωριμίας, μετά αύριο το πρώτο μάθημα, μετά πάμε στην επόμενη εβδομάδα. Οπα. Άλλο ένα πίσω. Δεν θέλει. Λοιπόν, η επόμενη εβδομάδα έχει 3 μαθήματα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Συμπτύξαμε στην επόμενη εβδομάδα για να μην απλώσουμε και άλλο μέσα στον Αύγουστο, γιατί ξέρουμε ότι ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών για τους περισσότερους, και έχουμε τα 2 τελευταία μαθήματα 4 και 6 Αυγούστου. Αυτό που είπαμε, ότι μετά το μάθημα θα υπάρχει δυνατότητα μέγιστης διάρκειας, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να καθόμαστε σόνι και 2 ώρες, και μπορεί κάτι να χρειάζεται και όταν κάποιος τελειώνει σε συνεννόηση με τους μέντορες να φεύγει, κάποιος που θέλει παραπάνω χρόνο να μείνει λίγο περισσότερο. Εντάξει. Από τη στιγμή που ολοκληρώνονται τα μαθήματα στις 6 Αυγούστου, ξεκινάμε, θα σας έχει ήδη δοθεί στη διάρκεια των μαθημάτων το τελικό project, να ξεκινήσετε να δουλεύετε όσο θα είμαστε ακόμη ζεστοί, γιατί ο Αύγουστος είναι ζεστός μήνας και μπορεί να κρυώσουμε όμως για την ανάπτυξη. Θα γίνονται συναντήσεις ανάπτυξης, προγραμματισμένες αυτή τη στιγμή είναι Τρίτη και Πέμπτη, 25-27 Αυγούστου και την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Φυσικά, εάν χρειαστεί είτε διαζώσεις είτε απομακρυσμένα, είτε όλοι μαζί είτε με επιμέρους ομάδες, σε συνεργασία με τον τεχνικό υπεύθυνο και τους μέντορες, αυτό είναι κάτι που βρίσκεται και μπορεί να γίνει και κάποια επιπλέον συνάντηση. Εντάξει. Το έχουμε ήδη πει ότι τα μαθήματα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε υποχρεωτικά. Η παρακολούθηση μέσω του συνεργατικού εργαλείου μετράει, όπως και οι διαζώσεις. Βέβαια, μην μου συνδέεστε και μετά πηγαίνετε στον μπαράκι για ποτά, γιατί φαίνεται το αν κάποιος συμμετέχει ενεργά ή αν απλά είναι εκεί το είδωλό του. Καλό είναι, αυτά θα σας τα πούν πιο πολύ και οι τεχνικοί υπεύθυνοι, σε ποια μορφή θα θέλουν την αναφορά για την πρόοδο των εργασιών τους και σε τι συχνότητα. Εντάξει. Και φυσικά και η συμμετοχή μας στις συναντήσεις ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.
διαζώσεις, η συμμετοχή μας τεκμηριώνεται με την υπογραφή του παρουσιολογίου και δεν πρέπει να ξεχνάτε να υπογράφετε, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που παιδιά που ξέραν οι μέντορες ότι είναι εδώ, έψαχνα εγώ τις απουσίες μετά στο έντυπο και τις παρουσίες μάλλον και δεν τους έβρισκα. Πρέπει να υπογράφετε, γιατί δεσμευόμαστε και εμείς απέναντι στην ΕΔΕΤ που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου και μας έχουν πει, χρειάζεται απίστευτη τεκμηρίωση μετά, ώστε όταν κάποιος έχει πάνω από 2 απουσίες να τον δεχτούν ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Εντάξει, πέρα βέβαια από το τυπικό, την υπογραφή, το πιο ουσιαστικό είναι η υλοποίηση των ασκήσεων που θα δίνονται είτε μέσα στην αίθουσα είτε ακόμη και για ασκήσεις να κάνετε μόνοι σας, δεν ξέρω πώς θα το λειτουργήσουν ακριβώς. Είναι ένα συνδυαστικό κομμάτι. Τώρα για τους απομακρυσμένους που δεν μπορούν να υπογράψουν προφανώς, εκτός από τις ασκήσεις, ο Χρήστος καταγράφει από το περιβάλλον της συνεργατικής της τηλεδιάσκεψης, βγάζει screenshots που φαίνεται η παρουσία τους, γιατί είναι και αυτά πράγματα που πρέπει εμείς να τα επισυνάψουμε. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, για όσους θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και τα 2 σκέλη, και το τυπικό των παρουσιών, αλλά και το ουσιαστικό της συμμετοχής στις ασκήσεις και παράδοση τελικής συνεισφοράς, αυτοί θα παραλάβουν και βεβαίωση. Τις βεβαίωσεις τις δίνουμε στα πλαίσια κάποιων ημερίδων που γίνονται. Θα γίνει η ημερίδα το Σεπτέμβρη που θα αφορά το συγκεκριμένο κύκλο εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι κλείσαμε και με τα τυπικά. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ, γιατί τα πάω όλα μαζεμένα. Δεν έγινε διακοπή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτά, στα τυπικά. Ναι. Να διευκρινίσουμε λιγάκι στη διαφάνεια που είναι οι πολιτικές παρουσίες και οι πόσες απουσίες μπορεί να έχει ο καθένας. Οι 2 απουσίες αφορούν τα 6 μαθήματα. Ναι, ναι. Από τις συναντήσεις ανάπτυξης. Μπορεί να υπάρχουν απουσίες. Από τις συναντήσεις ανάπτυξης, από αυτές που εσείς σαν τεχνικός υπεύθυνος μαζί με τους μέντορες θα πεις ότι αυτές οι συναντήσεις πρέπει να είναι υποχρεωτικές. Σε αυτές τις συναντήσεις, δηλαδή οι 3 που έχουμε ήδη πει είναι οι υποχρεωτικές, έτσι. Σε αυτές τις συναντήσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχα υποχρεωτική και η παρουσία των συμμετεχόντων, και εδώ επειδή είναι μόνο 3 οι συναντήσεις, έχουν δικαίωμα 1 απουσία στο πολύ. Και καλό είναι όταν κάποιος χρειαστεί να λείψει, να έρθει σε επαφή με την ομάδα του, γιατί θα δουλεύετε σε ομάδες, δεν θα δουλέψετε ατομικά. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και το ουσιαστικό είναι να μην χάσουμε την επαφή με τους υπόλοιπους ανθρώπους που μαζί πρέπει να παραδώσουμε κάτι. Οπότε πέρα από το τυπικό της απουσίας, το ουσιαστικό είναι να κρατήσουμε την επαφή με τους ανθρώπους που θα δουλέψουμε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Καραβίτη. Είναι πιθανό να μπορέσει σε λίγο να συνδεθεί μαζί μας και η κυρία Φουντά να στείλει ένα χαιρετισμό μέσω Skype. Αν τα καταφέρουμε τελικά θα είναι καλό. Τώρα ουσιαστικά θα δούμε για την επόμενη λίγη ώρα τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ και γιατί ήρθαμε εδώ. Ακούγεται? Λοιπόν, καταρχήν θα να περάσουμε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πέρα από αυτό όμως, είναι καλό να δούμε πώς αυτό που κάνουμε εμείς εδώ εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του που πηγαίνει ο κόσμος, τεχνολογία, που πηγαίνει, τι ενδιαφέρον υπάρχει κλπ. Για το λόγο αυτό αξίζει κανείς να... Ο Στάνκοβιτς είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, είναι IEEE Fellow, είναι ACM Fellow, είναι παντού Fellow τέλος πάντων. Έχει βγάζει μια σειρά από άρθρα για το όραμα, το επόμενο βήμα ουσιαστικά. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε, εκεί που πηγαίνει το πράγμα, είναι το Smart World, ένας δικτυωμένος, έξυπνος κόσμος. Εκεί θέλουμε να πάμε. Έχουμε λοιπόν sensing, sensors και actuators. Actuators είναι τρόπος να ενεργήσει το περιβάλλον, που ουσιαστικά θα είναι απαραίτητα στο μέλλον. Είναι μια infrastructure, μια υποδομή πάνω από την οποία εξαρτάται το IoT, το Internet of Things. Πιθανότατα δεν θα υπάρχουν πια φανάρια στους δρόμους. Τα έξυπνα κτίρια
θα ελέγχουν ενέργεια και ασφάλεια, και πέρα από αυτό θα μπορούν να ολοκληρώσουν ουσιαστικά την άνεση, την υγεία και την οικονομική wellness, τέλος πάντων. Θα μπορεί κανείς να έχει βιονικό δέρμα και να δέχεται βιονικό δέρμα, bionic skin τέλος πάντων, και να δέχεται κάποιες παραμέτρους για να τις στέλνει στο cloud, εκεί που θα είναι ουσιαστικά το digital health του, για να τον παρακολουθεί και να βεβαιωθούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά με την υγεία του. Θα υπάρχουν έξυπνα ρολόγια, τηλέφωνα, κάποιοι κόμβοι πάνω στο σώμα μας και ρούχα, τα οποία θα επικοινωνούν μεταξύ τους και με τις υπηρεσίες των πόλεων, για να μπορέσουν να βοηθήσουν όλη τη διαδικασία. Οι πιστωτικές κάρτες θα εξαφανιστούν προφανώς. Θα χρησιμοποιούνται βιομετρικά, όπως η φωνή ή η κόρη των ματιών, για να μας παρέχουν πρόσβαση στα κτίρια, στα ATM και στις μεταφορές. Και θα υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, οι οποίες θα βοηθάνε την υγεία, το χτύπο της καρδιάς, επενδύσεις, αυτόματες παραγγελίες και πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων ιατρικών. Τώρα, για να γίνουν όλα αυτά, αυτοί είναι οι 5 βασικοί άξονες επιστημονικο-αναπτυξιακοί, οι οποίοι θεωρούν ότι πάνω σε αυτούς βασίζεται όλη αυτή η εξέλιξη και όλο αυτό το όραμα. Είναι το Internet of Things, το ξέρουμε, το ξέρετε όλοι. Το pervasive computing, που ουσιαστικά έχει να κάνει με το ότι παντού υπάρχει υπολογισμός. Τα δίκτυα, τα σύρματα δίκτυα αισθητήρων, τα cyber physical systems και φυσικά το mobile computing. Και εδώ ουσιαστικά μπαίνει το δικό μας το κομμάτι, για να μπορέσει να συμμετάσχει, να βοηθήσει σε όλο αυτό το όραμα. Ένα κομμάτι από όλο αυτό το πράγμα είναι το mobile learning, είναι ουσιαστικά η εξέλιξη του e-learning, είναι η γνώση στο χέρι, μπορεί κανείς να μάθει οπουδήποτε, οποτεδήποτε θελήσει αυτό που θέλει να μάθει, και ουσιαστικά στηρίζεται και αυτό και τα προηγούμενα σε μια σειρά από ενδιαφέρουσες εξελίξεις που αφορούν στην αύξηση των πωλήσεων των κινητών τηλεφώνων και όλων των πλατφορμών που έχετε δει, που έχουμε δει. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σειρά από διαφάνειες που δείχνουν κάποια στατιστικά. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη διαφάνεια και δείχνει τις πωλήσεις των smartphones το πρώτο quarter του 2014 και του 2015 αντίστοιχα, ανά περιοχή, δηλαδή, ξέρω να φαίνουν τα γράμματα αν είναι πολύ μικρά. Λοιπόν, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική κλπ. Βλέπετε εδώ πέρα ουσιαστικά το επί της 100 την αύξηση ή τη μείωση σε κομμάτια, και σε τζίρο, σε δισεκατομμύρια δολάρια. Βλέπετε ότι γενικά υπάρχει μια, βλέπουμε ότι υπάρχει γενικά μια ανωδική τάση. Δεν σας άκουσα. Καθοδική. Πού? Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχει αύξηση στις πωλήσεις και μείωση στο τζίρο. Γιατί? Ανταγωνισμός. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια άλλη χαριτωμένη επίσης διαφάνεια που δείχνει το market share σε συσκευές handset στις Ηνωμένες Πολιτείες. Samsung, Apple, LG, Microsoft, Nokia, Motorola και HTC είναι ουσιαστικά κάποια από τους πιο σοβαρούς παίκτες. Βλέπετε εδώ πέρα πώς πηγαίνει πάνω κάτω το πράγμα. Συνήθως πιο πολλές παρουσιάζουν μια ψηλό ανωδική πορεία, με μια σημαντική εξαίρεση, η οποία είναι η Apple. Εδώ πέρα βλέπουμε πωλήσεις smartphones 14 και 15 το πρώτο quarter, ανάλογα με την εταιρεία. Εδώ πέρα έχουμε εκατομμύρια μονάδων
και εδώ πέρα είναι ουσιαστικά μοιρασιά της πίτας της αγοράς. Η διαφάνεια που φαντάζομαι ότι όλοι περιμέναμε να δούμε, που δείχνει πώς εξελίσσεται από το 10 στο 13-14 οι πωλήσεις smartphones ανάλογα με το τι πλατφόρμα έχουν πάνω. Είναι προφανές ότι το Android έχει μια σημαντική ανωδική πορεία, τα Windows Phone μικρή, το iOS έχει ψηλό καθοδική πορεία, το BlackBerry και οι υπόλοιποι ουσιαστικά είναι πεσμένοι. Η παλιά γνώριμη χαριτωμένη διαμάχη ανάμεσα σε iOS και Android ουσιαστικά όσον αφορά τις πωλήσεις τουλάχιστον έχει πια ξεπεραστεί. Εδώ πέρα βλέπετε κάποια σέα της αγοράς ανάλογα με το σαν απάντηση στην ερώτηση τι λειτουργικό σύστημα τρέχει στο κινητό σου. Και αυτή εδώ είναι η διαφάνεια που ενδιαφέρει τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές. Πάντα υπήρχε το πολύ απλό ερώτημα, έχει ένα αναπτύξω συσκευές για Android ή για iOS. Η πάνω γραμμή, βλέπετε, δείχνει το traffic από τα Google Play και iOS αγορές, τι πράγμα υπάρχει, πόσο τις 100 είναι το ένα, πόσο τις 100 είναι το άλλο, για το θέμα από αυτά. Και στην κάτω γραμμή βλέπετε πόσος είναι ο τζίρος από τις εφαρμογές οι οποίες πωλούνται. Εδώ πέρα αυτό είναι το 2015, είναι η τελευταία διαφάνεια, και βλέπετε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όπου οι Android εφαρμογές ουσιαστικά ξεπεράσανε σαν ποσοστό τις εφαρμογές σε iOS. Βλέπετε, είναι πολύ μικρή διαφορά βέβαια, αλλά είναι ιστορικό σημείο, είναι καμπή. Είναι η πρώτη φορά που οι εφαρμογές, ξαναλέω, Android, πουλάνε, κοστίζουν, αποδίδουν περισσότερα λεφτά από ό,τι οι εφαρμογές σε iOS. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά η τάση είναι ότι μάλλον η ανάπτυξη σε Android, γι' αυτό και είμαστε εδώ πέρα σήμερα, πώς λένε, it does pay. Θα δούμε σε επόμενη συνάντηση, αύριο πιθανότατα, πιο αναλυτικά την πλατφόρμα Android. Αυτό που θα δούμε εδώ πέρα ουσιαστικά είναι σε αυτή τη διαφάνεια ανάλογα με την έκδοση της πλατφόρμας. Υπάρχει και το κωδικό της όνομα, ξέρετε πολύ καλά ότι οι εκδόσεις του Android έχουν κάποια ονόματα αγγλικών, και μάλιστα θα σας πει και ο κύριος Μελετίου σε επόμενη συνάντηση ότι πηγαίνουν και αλφαβητικά. Εδώ φαίνεται το API στο οποίο αντιστοιχεί, και εδώ αυτή η στήλη μας δείχνει πόσο της 100 από το συνολικό πλήθος εφαρμογών τρέχει αυτή τη στιγμή ανά version. Εδώ πέρα αυτό έγινε τον Ιούνιο του 2015, και ουσιαστικά όσες εφαρμογές, όσα version έχουν κάτω από 0,1%, απλά δεν παρουσιάζονται εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα εδώ και γραφικά. Αυτές είναι οι δύο πιο γνωστές, με τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες. Και στο σημείο αυτό θα πούμε ποιος είναι ο σκοπός αυτού του κύκλου, τι πάμε να αναπτύξουμε σαν ομάδα στα πλαίσια αυτών των συναντήσεων. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μία εφαρμογή η οποία αφορά αυτοαξιολόγηση γνώσεων, προφανώς σε περιβάλλον Android. Είναι μία δυτή εφαρμογή, θα έχει λειτουργίες και αυτοεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης γνώσεων. Η διαφορά είναι μικρή αλλά ουσιαστική. Στη μία περίπτωση δεν υπάρχει η έννοια του αξιολογούμε και έπιασα 30%-40%, στην άλλη περίπτωση έχει την αξία. Ποια θα είναι λοιπόν η εφαρμογή η οποία θα φτιάξουμε, τι θα κάνει? Θα έχουμε κάποιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες θα είναι σε μια βάση SQLite πάνω στην συσκευή Android. Κάθε μία από τις ερωτήσεις αυτές ανήκει σε μια κατηγορία δυσκολίας, εύκολη, μέτρια, δύσκολη κλπ. Και σε κάποια θεματική περιοχή.
θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια σειρά από ερωτήσεις για κομπιούτερ, μια σειρά ερωτήσεων για ψυχολογία, μια σειρά για literature κλπ. Ο χρήστης λοιπόν ξεκινάει την εφαρμογή, επιλέγει μια κατηγορία και μια θεματική περιοχή, δηλαδή εύκολη από πληροφορική. Το σύστημα εκκινεί το τεστ. Και τώρα, ανάλογα με το αν είναι στην εφαρμογή αυτοεκπαίδευσης ή αυτοαξιολόγησης, αν μιλάμε για αυτοεκπαίδευση, δίνει μια απάντηση. Αν είναι λάθος, λέει όχι, η σωστή απάντηση είναι η τάδε. Και προχωράει στην επόμενη. Αν μιλάμε για εφαρμογή αυτοαξιολόγησης, τότε ουσιαστικά προχωράει, μετράει κάποιο χρόνο προφανώς και όταν τελειώσει ο χρήστης αυτή τη σειρά ερωτήσεων, απαντήσεων μάλλον, του λέει ότι έχει ένα αποτέλεσμα 30%, 100%, 70% και το καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι το πράγμα που πάμε να φτιάξουμε. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό. Το ερώτημα είναι πώς θα το υλοποιήσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε σχεδιάσει μαζί με την ομάδα που παρουσιάσαμε προηγουμένως των μεντόρων ποια θέλουμε να είναι, πώς το φανταζόμαστε τέλος πάντων, με τα επιμέρους έργα συνεισφοράς. Έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι, μια ομάδα, όπως έχει γίνει λίγο πολύ προφανές, στην διάρκεια αυτών των μαθημάτων θα χωριστείτε σε ομάδες 3-4 ατόμων και κάθε ομάδα θα αναλάβει να αναπτύξει ένα κομμάτι αυτής της εφαρμογής. Ενδεικτικά λοιπόν και με βάση το σχεδίο που έχουμε κάνει, αυτές είναι 7 κομμάτια τα οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι ουσιαστικά ο σχεδιασμός της βάσης, η οποία θα είναι προφανώς η SQLite βάση, η οποία θα δημιουργηθεί και θα γίνει populate. Μία άλλη ομάδα θα αναλάβει να δημιουργήσει την αρχική οθόνη πληροφόρησης και το βασικό μενού της εφαρμογής. Μία άλλη ομάδα θα φτιάξει την οθόνη της διαχείρισης του συστήματος εκπαίδευσης. Μία άλλη τη διαχείριση του συστήματος αυτοεξέτασης. Μία άλλη ομάδα τη βαθμολόγηση και τα στατιστικά αποτελέσματα που θα αφορούν προφανώς και αυτό αλλά και αυτό το κομμάτι. Μία άλλη ομάδα θα αναλάβει να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει έναν FTP server που θα πω αμέσως τώρα που θα χρησιμοποιηθεί. Και μία έβδομη ομάδα θα αναπτύξει ένα service για να επιλέγει και να εκτελεί στο background μία μουσική, κάποια κομμάτια που θα μεταβάλλονται και να γίνεται ένας έλεγχος μέσω του μενού της εφαρμογής. Αυτά λοιπόν είναι ουσιαστικά χοντρικά σε πρώτη παρουσίαση τα κομμάτια από τα οποία θέλουμε να φτιάξουμε την εφαρμογή. Υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι τώρα? Φαντάζομαι. Ο τρόπος που έχει γίνει μέχρι τώρα, και ας με διορθώσουν όσοι ξέρουν καλύτερα, είναι ότι ουσιαστικά δημιουργούνται κάποιες ομάδες εκ των πραγμάτων και κάθε ομάδα δηλώνει ενδιαφέρον για ένα από αυτά τα κομμάτια. Κάπως έτσι είναι το... Έτσι. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Στην πράξη, επειδή το μεγάλο μέρος των παιδιών που είναι ανάμεσά μας δεν έχουν μεγάλη εμπειρία με Android, εμείς αυτό που θα κάνουμε θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά από το μηδέν και σιγά σιγά θα χτίζουμε τις γνώσεις με τα workshop για να μπορέσει τέλος να φτιαχτεί όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό που είπατε πολύ σωστά είναι ότι κάθε ομάδα θα δώσει βάρος στη δική της ουσιαστικά εφαρμογή. Εντάξει. Φυσικά. Η εργασία θα γίνεται εδώ μέσα ή θα κάνουμε και στο σπίτι κάποια δουλειά? Θα κάνετε και στο σπίτι βεβαίως. Επειδή ο χρόνος είναι πραγματικά περιορισμένος, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ουσιαστικά 6 μαθήματα για να καλύψουμε την ύλη η οποία πρέπει να καλυφθεί και μετά να αναπτυχθεί και η εφαρμογή. Τα workshop που θα κάνουμε εδώ σε κάθε μάθημα ουσιαστικά θα είναι η εφαρμογή αυτών των μικρών θεωρητικών κομματιών που θα κάνουμε σε κάθε μάθημα. Άρα λοιπόν ένα πολύ μεγάλο μέρος θα γίνει στο σπίτι απομακρυσμένα. Θα υπάρξουν, όπως είπε προηγουμένως η κυρία Καραβίτη, οι 3 συναντήσεις ανάπτυξης, αλλά προφανώς τώρα σε 6 ώρες δεν μπορεί να αναπτύξεις αυτό το πράγμα, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει άλλη ερώτηση?
Προχωράμε λοιπόν λίγο πιο λεπτομεριακά. Να αναπτύξουμε λοιπόν λίγο πώς φανταζόμαστε κάθε μία από τις συνεισφορές αυτές. Έχουμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι που είναι ο σχεδιασμός της βάσης SQLite και επιλογή της βάσης. Η βάση προφανώς θα περιέχει κάποιες ερωτήσεις, τα αντικείμενα και τις δυσκολίες, εύκολο με το δύσκολο. Εδώ πέρα έχουμε βάλει ένα κομμάτι το οποίο το έχω βάλει με γκρίζα γράμματα, έτσι λίγο πιο απαλά, αλλά στην πράξη είναι κάτι που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Είναι μια επικοινωνία με κάποιον FTP server, όπου όταν ο άνθρωπος που έχει αναπτύξει την εφαρμογή, παύλα εξέταση, επικοινωνήσει μια πιο καινούργια έκδοση της βάσης, να μπορούμε να συνδεόμαστε με τον server, να κατεβάζουμε την καινούργια έκδοση της βάσης και να την εγκαθιστούμε, να την βάζουμε στο μηχάνημα για να έχουμε την καινούργια έκδοση. Έχουμε λοιπόν σύνδεση με το server, έλεγχο αν έχουμε νεότερη έκδοση ή όχι, και αν χρειάζεται, χρειάζεται, κατεβάζει σχετικά αρχεία όπως εικόνες ήχου κλπ. Που περιλαμβάνει το σύστημα αυτό. Αυτό λοιπόν είναι, ξαναλέω, η πρώτη συνεισφορά. Η αρχική οθόνη περιλαμβάνει την επιλογή του αντικειμένου, την επιλογή επίπεδου δυσκολίας και επιλογή αυτοεκπαίδευση, αυτοεξέταση. Είναι μια μάλλον εύκολη, light συνεισφορά. Το τρίτο κομμάτι, που διαχειρίζεται το σύστημα εκπαίδευσης, δέχεται απάντηση χρήστη και ενημερώνει για το αν είναι ορθή ή όχι, περιλαμβάνει προφανώς εμφάνιση ερώτησης, επιλογή απάντησης, εμφάνιση του πόσες απαντήσεις έχει δώσει ο χρήστης, συγχωρείτε, και εμφανίζει ότι η ορθή απάντηση είναι αυτή, αν φυσικά έχει κάνει λάθος ο χρήστης. Το επόμενο κομμάτι που μοιάζει αρκετά με το προηγούμενο είναι το σύστημα αυτοεξέτασης, που περιλαμβάνει εμφάνιση ερωτήσεων, συνολικό χρόνο που έχει περάσει για να ξέρει προφανώς ο αυτοεξεταζόμενος πόσο έχει περάσει, πόσο του μένει, και να εμφανίζει τον πλήθος των απαντημένων ερωτήσεων και καταγράφει την απάντηση του χρήστη για να μπορέσει συνέχεια να ξέρει αν είναι σωστή ή όχι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της βαθμολόγησης και των αποτελεσμάτων, εκεί πέρα θέλουμε να επιλέξει, να παρουσιάσει την κατηγορία και επίπεδο δυσκολίας με βάση την οποία έγινε το τεστ, το συνολικό αριθμό ερωτήσεων, το πλήθος αυτών που απαντήθηκαν, πώς ήταν σωστές λάθος και ένα ποσοστό, απλά πραγματάκια. Η έκτη ομάδα θα αναλάβει την εγκατάσταση και ρύθμιση του FTP server, ο οποίος θα έχει, όπως είπαμε προηγουμένως, τη βάση ερωτήσεων και τα σχετικά αρχεία εικόνες ήχου, με τον οποίο θα επικοινωνεί η πρώτη ομάδα που έδειξα πριν. Και η έβδομη είναι η ανάπτυξη service, είναι επιλογή και εκτέλεση μιας μουσικής background, και την οποία θα ελέγχει μέσω ενός μενού. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά είναι αυτό που πάμε να κάνουμε. Αυτό είναι το όραμα της δικής μας ομάδας. Εντάξει. Υπάρχει απορία πάνω σε αυτό? Εύκολο δεν είναι, απλό δεν είναι? Θαύμα. Έχει τρομάξει κανείς? Σίγουρα όχι. Τώρα λοιπόν ουσιαστικά έχουμε κλείσει τα εισαγωγικά και ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ότι αυτό το πράγμα που θα κάνουμε μοιάζει πάρα πολύ με ένα πρόγραμμα που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει. Υπάρχει κανείς που δεν έχει δίπλωμα οδήγησης? Που δεν έχει δώσει μόνο δίπλωμα οδήγησης. Όλοι λοιπόν τους από εσάς, τους τρεις, το έχουν δει. Είναι αντίστοιχο λοιπόν με το πρόγραμμα το οποίο περνάνε οι υποψήφοι οδηγοί, τα σήματα που λέμε. Εντάξει. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ερωτήσεις πολύ απλής επιλογής. Υπάρχει η έννοια της κατηγορίας, μοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο, επιβατικό, ξέρω εγώ αυτό. Και η δυσκολία εντός εισαγωγικών είναι ότι για κάθε ερώτηση, μάλλον για κάποιες ερωτήσεις, υπάρχει μια εικόνα. Εντάξει. Όπως θα δούμε στη συνέχεια,
Οι εικόνες έχουν ένα θεματάκι, μια μικρή δυσκολία, γιατί μπορεί να είναι κάποιο αρχείο το οποίο είναι μέσα στο δίσκο. Θα πρέπει στη βάση να υπάρχει προφανώς κάποιο link και το καθεξής. Λοιπόν, αυτό είναι, ξαναλέω, το τι πάμε να κάνουμε. Τώρα ήρθε η ώρα για να είμαστε, για να κλείσει αυτή η πρώτη συνάντηση γνωριμίας, να δούμε πόσοι από εσάς στην αυριανή συνάντηση που θα αρχίσει, που θα αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα χαριτωμένα, πόσοι από εσάς θα φέρουν λάπτοπ, μπορούν να φέρουν λάπτοπ. Πολύ ωραία. Πόσοι από εσάς που θα φέρουν λάπτοπ έχει μνήμη 4 GB και άνω. Το βασικό ερώτημα είναι εάν το μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσετε μπορεί να σηκώσει Android Studio. Ναι. Είναι ήδη εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε υπολογιστή στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Προφανώς έχει 4 GB και άνω μνήμη. Τα λέω καλά? Πόση μνήμη έχει? 1-2. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μία από τις σημαντικές δυσκολίες που θα συναντήσουν κάποιοι στον κύκλο αυτό είναι η εγκατάσταση του περιβάλλοντος. Όχι, είναι για τους απομακρυσμένους, δεν είναι, εμείς να ακούμε. Ναι, λογικά και για το emulator που τραβάει σχετικά πολύ μνήμη και αυτό γονατίζει το σύστημα ουσιαστικά. Αυτό είναι γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών οι οποίοι ασχολούνται με προγραμματισμό σε Android προτιμούν αντί για τον emulator να συνδέουν συσκευή με USB. Αυτό πραγματικά νομίζω ότι απογειώνει την απόδοση. Το emulator πραγματικά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, πόσοι από εσάς δεν έχουν Android Studio στο σπίτι? Δεν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να συζητήσουμε λιγάκι ποια είναι η διαδικασία για να γίνει αυτή η εγκατάσταση, για να μπορέσει σιγά σιγά να μπαίνει το πράγμα σε ένα δρόμο. Κύριε Μελετίου, θέλετε να... Η αρχική ιδέα ήταν να φέρουμε εδώ τους υπολογιστές μας και να κάνουμε την εγκατάσταση, αλλά ετοιμάζοντας τους υπολογιστές αυτούς που βλέπετε και θα είναι από αύριο στη λειτουργία, διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν γίνεται για έναν πολύ απλό λόγο. Θέλει μερικές ώρες για να κατέβει ό,τι πρέπει να κατέβει. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής. Να πούμε τι χρειάζεται να βάλει κάποιος στον υπολογιστή του ώστε να δουλέψει Android. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε και απόψε ακόμα καλύτερα, και από αύριο μπορούμε να φέρουμε να λύσουμε ό,τι προβλήματα υπάρχουν. Θα μου επιτρέψετε, εγώ είμαι λίγο πιο κλασικός με το μαρκαδόρο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταστήσουμε στον υπολογιστή μας είναι το JDK της Java. Να καταστήσουμε λοιπόν το development της Java. Οι εκδόσεις 7 και 8 μας κάνουν μια χαρά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι σήμερα για να βρει κάποιος κάτι παλαιότερο, το 6 πρέπει να ψάξει λίγο. Έτσι. Αφού εγκαταστήσουμε την Java, χρειαζόμαστε... Μήπως να ρωτάμε τα βήματα, είναι, αν κάποιος έχει κάποια απορία, τι σημαίνει αυτό? Την εντύπωση ότι στη σελίδα, όταν πας να κατεβάσεις το Android Studio, σου έχει ένα tick box να κατεβάσεις και το Java DDK. Java DDK ή το Android SDK?
Java, νομίζω ήταν το Java. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Εγώ Linux, αλλά το έχω βάλει σε Windows 8.1, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Εμείς που δεν έχουμε laptop, μπορούμε να δουλέψουμε απομακρυσμένη πρόσβαση από τα PC εδώ? Καταρχήν έχουμε υπολογιστές εδώ έτοιμους για αυτή τη δουλειά. Τώρα, στο σπίτι, απομακρυσμένη πρόσβαση, δηλαδή με TeamViewer να συνδεθούμε εδώ, παράδειγμα. Θεωρητικά γίνεται. Πρακτικά όχι. Πρακτικά όχι. Είναι λίγο βαρύ αυτό το πράγμα. Α, από εδώ τον υπολογιστή στο σπίτι. Ναι, TeamViewer, αλλά αν χρειαστεί να εγκαταστήσουμε σε κάποιους TeamViewer ή κάποιο άλλο εργαλείο, αλλά. Όχι. Να το δούμε. Κάνα πρόβλημα. Και γι' αυτό μπορείς να πας κατευθείαν εκεί πέρα που είναι το Android εγκαταστημένο και να πάρεις το project σε φάκελο και να το πετάξεις μέσα στον υπολογιστή σου. Για τη μεταφορά. Ναι, γίνονται όλα αυτά. Άλλωστε και, και μέσα από το Git θα δούμε. Ναι, ναι, απλά έτσι, άμα θέλει να δουλεύει. Δηλαδή όλη η ουσία τελικά. Εκεί. Κάτι άλλο. Επάνω εδώ έχουμε καμιά πορεία. Χρειαζόμαστε κάτι. Οκ. Okay. Εμείς εδώ πέρα τι έκδοση θα χρησιμοποιήσουμε, την 5.1 ας πούμε, να ξέρουμε. Έχουμε κατάσταση. Είναι κάτι που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί αργότερα. Α, άρα. Έτσι. Θα έλεγα όχι την 5.1 για να τα περισσότερα κινητά να το υποστηρίζει. Κάτι θα προτείνουμε μάλλον κάτι στο 4 κάτι. Άρα να ξέρουμε από 4 και πάνω. Να... Από 4 και πάνω. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Άλλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες απορίες, θα μπορούσαμε ακόμα και να αποχωρήσουμε. Τσίπουρα θα υπάρχουν από αύριο. Και μια τελευταία ερώτηση. Εσείς δουλεύετε Linux προφανώς, έτσι? Windows 8 είναι, είπατε? Windows. Από Linux ποιες πλατφόρμες? Βασικά μιας και υπάρχει εδώ πέρα, δεν θα φέρω το λάθος. Ναι, ναι. Ubuntu. Το έχεις βάλει χωρίς πρόβλημα, έτσι? Το έχεις βάλει το Android χωρίς πρόβλημα? Πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε αύριο την ίδια ώρα. Τι εννοείτε? Κάπου στις 7 παρά κάτι, 7 και κάτι ξεκινήσαμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να ξεκινάμε 6.30, ναι.